ένα μαχαίρι. Απάνω από το πάτο τότε σηκώνει σφυγμένο ένα μικρό τριγάνικο σαν το μαχαίρι. Όπως αυτά που συνειδητούν και παίζουν οι ραβάδες, το από ένα χέρι το πέτρολο τα αγόρασε στα γέρια. Θυμάμαι όσο ρανάταν το γύρο παλαιοπόλη, που έμεινα σε μια παλιά με το γραφείο του κόλλη. Αυτό που έρθει μακριά σπαθιά και σε στολές κλεισμένες, να λέμε μια βραχή φωνή τα παρακάτω λόγια. Γιατί το τρομαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόγωτες, θέλει να σε σώσει. Τώρα το ξέρω πως αυτοί που κάποια φορά το έφαναν, καθένα κάποιο άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο βέβαιος είναι σκότωσε με αυτό το δυο γατσίδια, την όμορφη σου κέντα του, γιατί τον καπαλίσε. Το κότσο εδώ είναι μια πραγιά, το λύσε με αδερφό του, με το μαχαίρι κοντό, κρυφά το λόγο του. Ένας Αράβης, τη μικρή ροή από τα βαζίλια, κάποιος μάθος Ιταλός, ένα μεγάλο στρώμα. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά από την αγόρια μου, με αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε το παιδί στο μέγκυρα, τι κακό σου μου έχει. Είναι ένα φίλι για πέσει το, και πάει το κουάρτι. Να βάλω εσύ που δούλευα, κάτι άλλο να μπορέσει να αγοράσει. Πόσο έχει, μόνο φράγκα 7, αφού το τέλειο σπάφτω. Ένα σιλέντοχο μικρό, στη ζώνη μου συγκεκριμένη, που για την οποία με έκαμε, και το έκαμα δικό μου. Και αφού κανένα δεν μισώ, στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μου καμιά φορά, πιστώσω σε αυτό μου. Στο βήμα, ο περιοδισμό μεταφέρει στο Αφρικανικό Αγγέλιο, εκεί όπου απέκτησε ένα παράξενο μαχαίρι, συμπεριμένα με αλλού στου τρίλου. Όποιο το αποκτά, σκοτώνει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, μια γη άβυση, παραδόπου στα αδέρφια. Ερωμένε που απαντήθηκαν παράφορα και δοστρώμε. Ενέξω αυτή ήταν κάποια από τα πρόσωπα που έχασαν τη ζωή του, στυπημένα από την παράδοξη κατάρα, που απολυθεί το μαχαίρι. Τώρα βρίσκεται στα χέρια του ποιητή που το περιεργάζεται με χρόνο μετά τη συνταρακτική αποκάλυψη του γύρω του Αλεπόλου. Πάμε και έχει μια άγρια, ένα κόσμο, είναι ελαφρύ, αλλά ο γέρος παππορός συμβουλεύει να αγοράσει κάτι άλλο. Ο ποιητής χωρίς σκέψη αγοράζει από την ενοχλία, χωρίς καμία λογική, χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν μισεί κανένα, δεν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να σκοτώσει. Και ο φόβος τώρα είναι μήπως η προσωπική και αλυσόμενη κατάρα, στραφεί στον ίδιο του τον εαυτό. Το κοντά του νου καρδιά, το δύσκολο αδερφό.